Καλωσορίζω το κανάλι σας, κύριε Κομνηνάκη. Εδώ βρισκόμαστε στο παλιό μοναστήρι, όπου φανερώθηκε η εικόνα της Παναγίας απέναντι στο βράχο, όπως θα δείτε. Βρέθηκε μάλλον στο βράχο που λέμε το βράχο της Παναγίας και απέναντι που είναι ο Σταυρός, όπως έχετε δει. Μόλις βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας, μεταφέρθηκε στο μοναστήρι της Φανερωμένης. Την επόμενη μέρα όμως, αφού την πήγανε κάτω την εικόνα, από μόνη της είχε ξαναβρεθεί στο σημείο που την επήρανε. Μιλάμε βέβαια για ένα θαύμα. Για ένα θαύμα, ναι. Αυτό έγινε δύο φορές νομίζω. Τη τρίτη φορά ή την τέταρτη, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, γι' αυτό είπα να μην κάνω λάθος, την δέσανε την εικόνα, ξέρεις, με αλυσίδες από ό,τι έχουν πει πιο παλιοί, και ισχύει αυτό, και η εικόνα δάκρυσε. Δηλαδή, άμα την παρατηρήσει την εικόνα της Παναγίας, είναι δακρυσμένη. Η οποία σήμερα φιλοξενείται στο νέο μοναστήρι. Ναι, στο νέο μοναστήρι. Η εικόνα είναι στο νέο μοναστήρι, ναι. Και μετά κάνανε μία λιτανία και από τότε η εικόνα έμεινε στο καινούριο μοναστήρι. Γι' αυτό όταν κάνουμε 21, 22, 23 Αυγούστου, κάνουμε την περιφορά της εικόνας, ξεκινάει από εδώ και φτάνουμε στο μοναστήρι, κάνουμε το οδηπορικό της Παναγίας Φανερωμένης. Με την παρουσία χιλιάδων πιστών. Χιλιάδων πιστών από όλη την Κορινθία και όχι μόνο. Καλώς ήρθατε, κύριε Κομνηνάκη. Εδώ είναι η Μονή Φανερωμένη Χιλιομοδίου Κορινθίας. Απέχει το μοναστήρι από το χωριό 3 χιλιόμετρα. Και η Παλαιά Μονή απέχει από τη Νέα Μονή 3,5 χιλιόμετρα. Η Παλαιά Μονή είναι του 12ου αιώνα και εδώ χτίστηκε ο ναός το 1897, διότι ήταν μετόχοι της Παλαιάς Μονής και οι πατέρες δεν μπορούσαν να επιζήσουν απάνω, ήρθανε κάτω. Και χτίσανε το ναό εδώ το 1897 και μετέφεραν το τέβλο και τις εικόνες της Παλαιάς Μονής. Το οποίο τέβλο είναι του 17ου αιώνα, έχει παραστάσεις παλαιάς και Καινής Διαθήκης, έχει σκαλιστεί στο Άγιο Όρος επί 30 χρόνια, το σκάλιζαν οι πατέρες. Καταρχάς θέλω να σε ευχαριστήσω, κύριε Κομνηνάκη. Είσαι ωραίος, πληθωρικός, ωραίος δημοσιογράφος και μου κάνει εντύπωση που αυτές τις περιόδους έρχεσαι και καταγράφεις ιστορικά μνημεία. Εθνικά και θρησκευτικά, ή θρησκευτικά και εθνικά. Το ξέχασες να το πεις το θρησκευτικά, το εθνικά. Είμαστε στο Χιλιομόδι, είναι 3 χιλιόμετρα όπως τα είδατε. Εκείνο το οποίο με εκστασιάζει στο χώρο αυτό, το οποίο διακονώ με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μου κυρίου Διονυσίου, αλλά και παλιότερα είχα εκ περιτροπής ερχόμενο εδώ, έχω μια ιδιότητα του Συμβούλου. Με εκστασιάζει το θέμα ότι συμπλέουν τα εθνικά με τα θρησκευτικά. Και αυτό είναι μια απάντηση σε όσες φωνές ακούγονται, όχι τώρα μόνο, αλλά και πάντοτε ακούγονταν, για το ρόλο της Εκκλησίας. Αν ξεκινήσουμε από το παλιό μοναστήρι, εκεί θα δούμε ότι υπάρχουν πολεμίστρες. Ο ηγούμενος του μοναστηριού αυτού, ο Κοσμάς, ήταν στη φιλική εταιρεία. Είναι γεωστρατηγική σημασία. Ναι. Γιατί, αν δεις από πάνω, βλέπεις το κάστρο της αρχαίας Κορίνθου, απευθείας. Από εδώ που ήταν μετόχοι, εδώ υπήρχαν ένας πύργος, και αν βγεις έξω θα δεις πάλι το κάστρο της αρχαίας Κορίνθου. Από το μετόχι που είχε το παλιό μοναστήρι, βλέπεις το κάστρο του Αγίου Νορίου. Από το κάστρο του Αγίου Νορίου βλέπεις το κάστρο του Άργους. Επικοινωνούσαν λοιπόν με τις λεγόμενες φρικτορίες, δηλαδή τα δαδιά που ανάβανε και με σήματα, και ξέρανε μέσα σε 10 λεπτά τι γινόταν στο Άργος, τι γινόταν στον Άβλιο, τι γινόταν στο... Εκεί πήγαν και προσευχήθηκαν ο Κολοκοτρώνης με τον Νικηταρά. Έχουμε ένα έθιμο το οποίο το τηρούμε πολλά χρόνια και λέγεται φωτιές. Αυτό γίνεται την Πέμπτη μετά την Κυριακή του Πάσχα, δηλαδή πριν παραμονή της ζωοδόχου πηγής. Ανεβαίνουν από το χωριό κάποια γκρουπ, τα οποία διασκορπίζονται σε τρία γίνονται τρία γκρουπ,
όχι διασκορπίζονται, συγγνώμη, γίνονται τρία γκρουπ. Το ένα πάει στο βράχο της Παναγίας που λέμε, το άλλο πάει αριστερά στον άλλο βράχο το οποίο φαίνονται από κάτω μέχρι και το λουτράκι όλο, και άλλο ένα γκρουπ ανεβαίνει πάνω από το μοναστήρι στο κέντρο το οποίο σχηματίζει το σχήμα του Σταυρού. Ανάβουν τις φωτιές και φαίνεται είναι ένα έθιμο πολλών ετών, όπως είπα και προηγουμένως. Εγώ πάντα το ήξερα σαν φωτιές. Θα πάμε στις φωτιές την Πέμπτη το βράδυ μετά την Κυριακή του Πάσχα. Έρχονται από ηλικίες 8 χρονών μέχρι και 80 χρονών. Αν μπορέσετε να, αν είναι να δείτε και τα τρία γκρουπ που φεύγουν, πώς ανάβουν τις φωτιές που έρχονται μετά και έχει πάρα πολύ κόσμο και έχουν εδώ πέρα γεμίσει όλο τον χώρο αυτό. Κάτοικοι της Παλαιάς Μονής, κάτοικοι του Χιλιομοδίου και όχι μόνο, και από την ευρύτερη περιοχή. Μαζευόμαστε από Πέμπτη το βράδυ, το απόγευμα μάλλον, 5 η ώρα. Ξεκινάμε, φέρνουμε ό,τι χρειάζεται για να κάνουμε, για να ετοιμαστούμε για τις φωτιές. Φέρνουμε στουπί, πετρέλαιο, κουτάκια τα οποία αυτά ρίχνουν μέσα το πετρέλαιο με το στουπί και ανάβουν και διαρκούν 3-4 ώρες περίπου, κάπου εκεί. Και αυτά τα μεταφέρουμε οι ομάδες που πάει, κάθε ομάδα που πάει είτε στο βράχο, είτε στο βράχο της Παναγίας, είτε στο Σταυρό πάνω. Και περιμένουμε, έχουμε κανονίσει όλα τα group 9.30 ώρα, 9 και 5, 9 και 10 αναλόγως, να ανάψουμε τις φωτιές. Και μετά, αφού τις ανάψουμε, μεταφερόμαστε όλοι εδώ στην πλατεία του παλαιού μοναστηριού και συνεχίζουμε το γλέντι μέχρι πρωίας. Καλούμε όλο τον κόσμο και όχι μόνο του Χιλιομοδίου να έρθουν να ζήσουν από κοντά αυτή την εμπειρία, και αν θελήσουν και έρθουν νωρίς από τις 5 η ώρα το απόγευμα με 6, ό,τι ώρα φεύγουν τα γκρουπ, να ακολουθήσουν, να απλώς να έχουν ένα σακίδιο κοντά, μπουφάν, φακό, γιατί γυρνώντας πάνε μέσα στα βουνά, από τα βουνά θα κατέβουν, από τα δύο βουνά αυτά θα κατέβουν και θα μαζευτούμε εδώ. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να έχουν. Για να παρακολουθήσουν το έθιμο με τις φωτιές. Ναι, αυτό ακριβώς. Για να παρακολουθήσουν το έθιμο με τις φωτιές.